Η ομιλία είναι για τα ιδανικά και η σημασία που υπάρχει, πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τα ιδανικά που υπάρχουν μέσα μας. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε πιο κοντά στα ιδανικά που έχουμε. Πιστεύουμε στην αδελφοσύνη, πιστεύουμε στην προστασία της φύσης, την ενότητα όλων των ανθρώπων. Όλα τα παιδιά αγκαλιάζουν αυτές τις έννοιες, επειδή είναι έννοιες κωδικοποιημένες μέσα στην ψυχή όταν γεννιόμαστε. Καθώς μεγαλώνουμε όμως και έχουμε ανάγκη να επιβιώσουμε σε μια κοινωνία που σε μεγάλο βαθμό έχει ξεχάσει τα ιδανικά, μπορεί και να φτάσει στο σημείο του να κορυδεύει και τα ιδανικά, είναι όλο και πιο δύσκολο. Και κάτι που ίσως είναι από τις πιο μεγάλα εμπόδια είναι ότι όταν δημιουργείται η οικογένεια και έχουμε την ευθύνη για παιδιά και την οικονομική ευθύνη, τότε είναι πιο αναγκαίο, ίσως νιώθουμε μέσα μας, να κάνουμε συμβιβασμούς με αυτά τα ιδανικά που υπάρχουν μέσα μας, το όνομα της επιβίωσης μέσα σε αυτή την κοινωνιακή, ειδικά η οικονομική επιβίωση. Για ποια ιδανικά μιλάμε? Για απόλυτη τιμιότητα, για αγάπη, για ισότητα, για δικαιοσύνη, για ειρηνική συμπεριφορά, για κατανόηση, το να μην κάνω σε κανέναν αυτό που δεν θα ήθελα να κάνει σε μένα. Βασικές αξίες που είναι κωδικοποιημένες μέσα μας και νιώθουμε όμορφα, νιώθουμε ευχάριστα μέσα μας όταν μπορούμε να λειτουργήσουμε συντονισμένα με τα ιδανικά μας και νιώθουμε άσχημα, νιώθουμε τύψη, στενοχώρια, εσωτερική σύγκρουση όταν δεν μπορούμε. Τουλάχιστον καθώς προχωράμε στο πνευματικό δρόμο, η αναγκαιότητα που υπάρχει μέσα μας να είμαστε εντάξει με την συνείδησή μας όλο και μεγαλώνει και δυναμώνει και είναι όλο και πιο δύσκολο να αγνοήσουμε αυτή την φωνή. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό? Ο πρώτος λόγος που είναι σημαντικό είναι ότι είναι ο προορισμός μας. Γεννηθήκαμε, ενσαρκωθήκαμε με το προορισμό της τελειοποίησης και η τελειοποίηση αυτή σημαίνει να φτάσω στο σημείο του να είμαι ένας άνθρωπος που ζει εντολώς σύμφωνα με τις αρχές που έχει μέσα του. Το μόνο που με εμποδίζει να ζω σύμφωνα με αυτές τις αρχές είναι ο φόβος. Ότι για να μπορώ να κάνω αυτό σημαίνει να υπερβώ κάθε φόβο. Και σημαίνει κάτι άλλο, να κάνω μία μονοπλευρή απόφαση. Μία μονοπλευρή απόφαση ότι ανεξάρτητα με τι κάνουν οι άλλοι, εγώ αποφασίζω να ζω σύμφωνα με τις αρχές μου. Γιατί αυτό που ίσως μας παρεσύρει πολύ εύκολο στην κοινωνία που ζούμε είναι ότι οι άλλοι δεν το κάνουν, θα είμαι ο χαζός, ο αφελής, ο κουτός που κάνει το καλό όταν οι άλλοι τον εκμεταλλεύονται, όταν οι άλλοι λειτουργούν διαφορετικά. Ότι χρειάζεται να ξεκαθαρίσω μέσα μου ότι δεν είμαι καθόλου χαζός, είναι πάρα πολύ έξυπνος να έχω το θάρρος να ζω ακόμα μονοπλευρά, ανεξάρτητα με τι κάνει ο κάθε άλλος άνθρωπος, σύμφωνα με τις αρχές που έχω μέσα μου. Αυτό είναι μία, αν θέλετε, ένα αρχέτυπο, μία δύναμη, ένα σπόρο που υπάρχει μέσα μας, ο ιδανικός αυτός μας, που περιμένει πραγμάτωση. Και ο σκοπός της ύπαρξής μας είναι η πραγμάτωση του εαυτού αυτού.
περνάμε από διάφορα στάδια και όλοι οι ρόλοι που παίζαμε στην ζωή τα παίζουμε για να μπορούμε να μάθουμε να πραγματοποιήσουμε τον ιδανικό αυτό. Δηλαδή είμαι γονιός για να μάθω να είμαι ιδανικός γονιός. Είμαι παιδί για να μάθω να είμαι ιδανικό παιδί. Είμαι σύντροφος για να μάθω να είμαι ιδανικός σύντροφος. Είμαι εργάτης για να μάθω να είμαι ιδανικός εργάτης. Είμαι εργοδότης για να μάθω να είμαι ιδανικό εργοδότης. Όλοι οι ρόλοι αυτοί που υπάρχει μία πρόκληση μέσα στους ρόλους αυτούς, πώς θα παίξω αυτό το ρόλο. Αν θα το παίξω με αίσθημα δικαιοσύνης, αν η κάθε μου συναλλαγή με τον άλλο άνθρωπο θα είναι σύμφωνα με τον νόμο να κάνω στον άλλον αυτό που θα ήθελα να κάνει σε μένα, αν θα ήμουν ευχαριστημένος ή όχι, να είναι από την άλλη πλευρά της κάθε συναλλαγής μου. Η κάθε συναλλαγή που έχω με τον κάθε άνθρωπο, με τον σύντροφο, με τον εργοδότη, με τον εργαζόμενο, με τον κάθε μέλος της κοινωνίας, αν θα ήμουν ευχαριστημένος να είμαι από την άλλη πλευρά της συναλλαγής αυτής. Αν δεν μπορώ να απαντάω ναι, αν δεν θα μου άρεσε να εργάζομαι για μένα, αν δεν θα μου άρεσε να είμαι ο εργοδότης μου, γιατί όλο λουφάρω και δεν κάνω τίποτα, τότε δεν ζω σύμφωνα με τις αρχές που υπάρχουν μέσα μου, με αυτό το αρχέτυπο που υπάρχει μέσα μας και που αναζητάει πραγμάτωση μέσα στην καθημερινή ζωή. Τότε το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να ξεκαθαρίσω στο δικό μου μυαλό ποια είναι δικά μου ιδανικά. Σε κάθε επίπεδο. Τα ιδανικά μου σε σχέση με τις σχέσεις μου, με την εργασία μου, με την πνευματική μου προσπάθεια, με την κοινωνία. Ποια είναι δικά μου ιδανικά. Γιατί αυτό μπορεί να εξελίσσεται, μπορεί να αλλάζει καθώς προχωράω μέσα στην ζωή. Και να μην υιοθετήσω ιδανικά άλλων ανθρώπων ή κάποιο σύστημα ή κάποιο βιβλίο ή κάποια διδασκαλία ή κάποια κοινωνία, να ξεκαθαρίσω για μένα αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ. Και έχω την εμπιστοσύνη ότι ο καθένας θα έχει τις απαντήσεις που χρειάζεται σε αυτό το στάδιο της εξέλιξής του. Μπορεί να αλλάξει αργότερα. Αλλά το σημαντικό είναι να είμαστε αληθινοί στον εαυτό μου. Τι είναι ποια είναι δικά μου ιδανικά αυτή τη στιγμή, δικές μου αξίες αυτή τη στιγμή. Όταν έχω ξεκαθαρίσει αυτό, αυτό λειτουργεί σαν πόλο μέσα μου, που πρώτο με επιτρέπει να συντονιστώ με αυτό στους ανθρώπους γύρω μου. Μία βασική έννοια στο βιβλίο «Ιράνια Προφητεία» είναι να μπορώ να φανταστώ και να πιστεύω σε μία ιδανική κοινωνία. Όταν φέρνω μαζί μου μία αρνητική σκεπτομορφή, μία αρνητική αντίληψη για τους ανθρώπους και περιμένω κορυδία, περιμένω ψέμα, περιμένω ασυνέπεια, συμμετέχω στο να δημιουργώ αυτό. Όταν συνέχεια κριτικάρω την κοινωνία και έχω μία αρνητική γνώμη για τον συνάνθρωπό μου και τι δυνατότητες έχει, βάζοντας τον κάτω μέσα στο μυαλό μου, συμμετέχω στο να δημιουργώ αυτή την ενέργεια. Όταν βλέπω μέσα στον καθένα αυτό που μπορεί να είναι, όταν βλέπω μέσα στον καθένα και μέσα στον ίδιο τον εαυτό μου και σε όλη την κοινωνία την δυνατότητα, κάτι πολύ πιο αρμονικό, όπου ο ένας είναι τίμιος, ενδιαφέρεται για τον άλλον, συμμετέχει με όρεξη σε αυτό που κάνει, υπάρχει ενότητα, αλληλεγγύη στους ανθρώπους. Πιστεύοντας σε αυτό, δυναμώνω αυτή την σκεπτομορφή, αυτή την πιθανότητα μέσα στο συλλογικό υποσυνείδητο του ανθρώπου. Ότι το πρώτο θετικό αποτέλεσμα είναι πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος είναι ένα «on» πολύ ανώτερο από αυτό που αυτή τη στιγμή δείχνει και εκφράζει,
και πιστεύοντας την δυνατότητα του ανθρώπου να λειτουργεί σε ένα ανώτερο επίπεδο και ατομικά και κοινωνικά, δυναμώνω αυτή την πραγματικότητα. Και με τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μου, βλέποντάς τους σαν κάτι πολύ πιο θετικό από αυτό που εκφράζουν αυτή τη στιγμή, πιστεύοντας την δυνατότητα που υπάρχουν μέσα τους, βοηθάω τον ίδιο να συντονιστεί με αυτό το ανώτερο, πιο ιδανικό μέρος ή πιο ιδανική εκδοχή του αυτού του. Το δεύτερο που κάνει, εκτός από το να το έλκω από τους άλλους ανθρώπους και να δυναμώσω αυτό, είναι ότι το διαμορφώνω τον ίδιο τον εαυτό μου γύρω από αυτά τα ιδανικά. Αρχίζω και εγώ να λειτουργώ βάσει των αξιών αυτών που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή δημιουργούμε αυτό που πιστεύουμε. Το τρίτο που κάνει είναι ότι μας δίνει την δύναμη να λειτουργούμε με αυτό το ιδανικό τρόπο ακόμα όταν οι άλλοι δεν το κάνουν. Και αυτό είναι αυτό που είπα νωρίτερα, η μονοπλευρή απόφαση. Εκεί είναι η δοκιμασία και εκεί είναι που χρειαζόμαστε οι ψυχές που έχουν αρκετή εσωτερική ασφάλεια, που είναι αρκετά ξεκάθαροι μέσα τους, ότι δεν έχει τόσο σημασία τι κερδίζω υλικά ή κοινωνικά σε αυτή τη ζωή, αλλά πολύ περισσότερη σημασία έχει πόσο αληθινός είμαι στις αρχές μου και στις εσωτερικές μου αξίες. Άνθρωποι που έχουν αυτή τη δύναμη και τότε μπορούν να σπάσουν αυτό το κύκλο όπου ο καθένας επηρεάζεται από την έλλειψη αξιών των άλλων γύρω του και κυλάμε όλοι στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που προτιμάει να χάσει την περιουσία του παρά τις αξίες του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει τόση πίστη ότι αυτό που μετράει είναι η εξέλιξη και η αξιοπρέπεια μέσα στην ζωή, που βάζω αυτό πάνω από οτιδήποτε που υπάρχει στην ζωή. Χώρια που πιστεύω ότι μετά από μία περίοδο δοκιμασίας, γιατί μπορεί να υπάρχει μία περίοδο δοκιμασίας όταν κάνω μία τέτοια πνευματική απόφαση, μπορεί σαν ψυχή να δοκιμάσουμε πόσο πραγματικά πιστεύω αυτό που πιστεύω. Μετά από αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τόσες δοκιμασίες και μάλιστα υπάρχει μια γενική συμπεράσταση από την φύση που μας δίνει μια ευημερία και μια όμορφη ζωή χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Κάποιες στιγμές, κάποιες δυσκολίες στην αρχή. Για μένα είναι η μόνη λύση για την ανθρωπότητα. Μπορούμε να αλλάξουμε θρησκείες, μπορούμε να αλλάξουμε κυβερνήσεις, μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι θέλετε. Δεν θα γίνει τίποτα. Οι κυβερνήσεις από ανθρώπους αποτελείται, οι θρησκείες από ανθρώπους αποτελείται και όσο ο άνθρωπος λειτουργεί όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή, δεν θα λυθούν τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο μόνος τρόπος που θα λυθεί είναι ο άνθρωπος να αποφασίσει να γίνει μοντέλο, παράδειγμα, μιας ενάρετης ζωής και να αποφασίσει να ξεπεράσει την ιδιοτέλεια, να ξεπεράσει το εγκλεβισμό μέσα στον ίδιο τον εαυτό του και να ζω με έναν τρόπο που ωφελεί το σύνολο, που βοηθάει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Δεν βλέπω άλλη λύση για την κοινωνία που ζούμε. Μπορούμε να παραπονιόμαστε για την εξουσία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η εξουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το καθρέφτισμα της συλλογικής μας συνειδητότητας. Όταν θα αλλάξει η συλλογική μας συνειδητότητα, θα υπάρχει άλλη μορφή εξουσίας. Η εξουσία που έχουμε αυτή τη στιγμή και μέσα στην Ελλάδα και στο πλανήτη καθρεφτίζει το επίπεδο συνειδητότητας που έχουμε. Μόνο όταν αλλάζει αυτό θα έχουμε άλλη εξουσία και μέσα στην Ελλάδα και στο πλανήτη. Και αυτό είναι κάτι που ατομικά ο καθένας μπορεί να έχει την επίδρασή του. Γιατί? Γιατί ο καθένας έχει μία επίδραση σε αρκετά άτομα στην ζωή του. Αλλά δεύτερο,
επειδή κάθε αλλαγή που κάνω μέσα στον εαυτό μου κάνει μια αλλαγή στο συλλογικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας. Και έτσι η κάθε μου επιλογή της αγάπης, της ενότητας, της τιμιότητας, της δικαιοσύνης, της ισότητας μέσα στην ζωή κάνει αυτή την ιδιότητα πιο προσιτή ή όλες τις άλλες ψυχές, γιατί έχουμε ένα κοινό ταμείο ιδιοτήτων. Και κάθε φορά που επιλέγω το φόβο ή την ιδιοτέλεια ή την αδικία ή το εγωισμό, δίνω μόνο αυτή την ιδιότητα σε όλη την ανθρωπότητα. Έχουμε ένα κοινό ταμείο ιδιοτήτων που μας επηρεάζει όλους. Ότι ο κάθε άνθρωπος κάνοντας αυτή την επιλογή έχει περισσότερη επίδραση από όσο θα νομίζετε. Εκτός από την άμεση επίδραση, συναισθηματική και πρακτική που έχουμε στους ανθρώπους γύρω μας, έχουμε και μία πνευματική επίδραση. Και μάλιστα υπάρχει και η πεποίθηση ότι μπορεί να γίνει μία μεγάλη αλλαγή αν φτάνουμε στο σημείο της κρίσιμη μάζας. Η έννοια της κρίσιμη μάζας είναι μια έννοια της φυσικής που εξηγεί πως η μετατροπή της ύλης σε ενέργεια σε μια μάζα μπορεί ξαφνικά να γίνει μια έκρηξη και να γίνει μια ατομική βόμβα. Δηλαδή όλα τα μόρια που μετατρέπονται ξαφνικά από ύλη σε ενέργεια, ξαφνικά όλοι να συμμετέχουν σε αυτή τη μεταμόρφωση και να γίνει τόσο μεγάλη ενέργεια που μεταμορφώνεται η ίδια η ύλη αυτή. Και αυτό είναι λεγόμενη κρίσιμη μάζα. Όσο η μετατροπή γίνεται κάτω από το ποσοστό αυτό, δεν γίνεται η έκρηξη. Και βέβαια αυτό επιθυμούμε στις αντιδραστήρες που έχουμε για να μην έχουμε έκρηξεις και προβλήματα. Αλλά σε σχέση με τον άνθρωπο, αν μπορούν αρκετοί άνθρωποι να κάνουν αυτή την επιλογή, υπάρχει η θεωρία ότι ξαφνικά θα γίνει μια ραγδαία μεταμόρφωση στον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι από το μέσα προς το έξω. Από το λεγόμενο μορφογενετικό πεδίο που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Τώρα, για να μπορώ να λειτουργήσω σαν ιδανικός αυτός, σε ένα σεμινάριο που κάνουμε για το θέμα αυτό και που θα κάνουμε σε, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το μεθεπόμενο, 3 και 4 Δεκεμβρίου, θα το φέρουμε αρκετά πρακτικά. Θα δουλέψουμε αρκετά πρακτικά το θέμα, στη μερινόντα. Και τι θα κάνουμε? Θα ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Για μένα, τι αποτελεί το ιδανικό ρόλο του συντρόφου? Σαν σύντροφος, ή σαν παιδί, ή σαν γονιός, ή σαν φίλος, ή σαν εργαζόμενος, ή εργοδότης, σαν μέλος της κοινωνίας, σαν πνευματικός αναζητητής, ποια είναι η δυναμική, τι είναι αυτά που θέλω να κάνω και είναι αυτά που θα αποφύγω να κάνω, ώστε να λειτουργώ μέσα από αυτό το ρόλο με το πιο ιδανικό τρόπο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης συγκεκριμένων ερεθισμάτων στην ζωή μας? Δηλαδή, για μένα, ο πιο ιδανικός τρόπος να αντιμετωπίζω την κριτική τι είναι? Ή την επιθετικότητα, ή το ψέμα, ή την μη ανταπόκριση προς τις ανάγκες μου, ή προς οποιοδήποτε συμπεριφορά που βλέπω ότι δυσκολεύομαι να το αντιμετωπίζω με έναν νότερο τρόπο. Κάπου παγιδεύομαι μέσα σε αρνητικά συναισθήματα και μετά λέω τώρα δεν είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που αντιμετώπισε την κριτική αυτή ή το ψέμα αυτό ή την επιθετικότητα αυτή. Και να το σκεφτούμε. Πώς έχουμε σκεφτεί αυτό? Έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει ιδανικός σύντροφος? Έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει η ιδανική ανταπόκριση προς την επιθετικότητα ή την κριτική ή το ψέμα ή την εκμετάλλευση ή την προσπάθεια ελέγχου ή κατεπίεση εκ μέρους του άλλου? Είναι γεγονότα και καταστάσεις, ερεθίσματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μερινά, αλλά το έχουμε δουλέψει, το έχουμε μελετήσει?
Και θέλω να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Γενικά η απάντηση σε αυτή την ερώτηση έχει τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τι θέλω να θυμηθώ όταν είμαι αντιμέτωπος με την συμπεριφορά αυτή. Γιατί όλα ξεκινάει με τις πεπιθήσεις μου. Η συμπεριφορά μου είναι ένα αποτέλεσμα των συναισθημάτων μου και τα συναισθήματά μου είναι αποτέλεσμα των πεπιθήσεών μου. Ότι τι θέλω να θυμηθώ την ώρα που είμαι αντιμέτωπος με μια τέτοια συμπεριφορά. Η δεύτερη ερώτηση είναι τι θέλω να εκφράσω ή να επικοινωνήσω. Τι θέλω να πω, να εξηγήσω, να επικοινωνήσω στον άλλον. Και η τρίτη ερώτηση, τι θέλω να κάνω. Ποιες είναι οι πράξεις μου. Οπότε είναι τρία πράγματα. Τι θέλω να σκέφτομαι, τι θέλω να επικοινωνήσω και τι θέλω να κάνω. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Με την κριτική. Θέλω να θυμηθώ ότι η αξία μου είναι ανεξάρτητα εντελώς από την γνώμη του άλλου. Η κριτική του μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί όντως να έχω κάτι να διορθώσω, μπορεί να μην είναι αλήθεια, μπορεί να είναι δική του υποκειμενικότητα ή δύσκολη στιγμή, αλλά όπως και να είναι, η αξία μου είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν αλλάζει. Η αξία μου δεν εξαρτιέται ούτε επάνω στο αν κάνω λάθος ή όχι, και ούτε επάνω στην γνώμη του άλλου. Σαν άνθρωπος, σαν έκφραση του Θεού, σαν μέρος της φύσης, η αξία μου είναι δεδομένη. Τότε, τι θέλω να θυμηθώ, δεν κινδυνεύω. Είμαι ασφαλής. Μπορώ να ηρεμήσω και να ακούσω αυτό που μου λέει. Από τη στιγμή που νιώθω κίνδυνο, έχω χάσει τον ιδανικό μου αυτό, μπαίνω στην αντίδραση, και δεν μπορώ να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία. Διότι το πρώτο από όλα και σε όλες τις περιπτώσεις είναι να απελευθερωθώ από το αίσθημα του κινδύνου. Πολύ ενδιαφέρον. Κάποιος έχει μία γνώμη γύρω από αυτό που κάνω και είναι αρνητική. Νομίζει ότι κάνω κάτι λάθος. Τότε για να δούμε, να το ερευνήσουμε, δεν κινδυνεύω, είμαι ασφαλής, αξίζω είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι τέλειος, ότι δεν έχω κάτι να διορθώσω. Σίγουρα θα κάνω πράγματα λάθος, δεν είναι. Ναι. Θα ήταν αφύσικο να μην κάνω λάθη. Ας το κοιτάξω. Τι μπορώ να μάθω από αυτό. Ότι η αξία μου δεν μετρέται με την συμπεριφορά του άλλου. Έχουμε αυτό το προγραμματισμό. Ότι αξίζω όταν ο άλλος έχει θετική γνώμη για μένα και δεν αξίζω όταν δεν έχει. Και αξίζω όταν μου συμπεριφέρεται καλά και όμορφα και δεν αξίζω όταν δεν συμπεριφέρεται καλά σε μένα. Ίσως χρειάζομαι να θυμηθώ ότι για να κάνει κριτική κάποιος ή να κάνει επίθεση κάποιος υποφέρει. Εγώ είμαι εγκλωβισμένος στον εαυτό μου, γιατί εγώ δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Αλλά για να φτάσει ο άλλος στο σημείο το να εκφράσει μια επιθετικότητα ή να εκφράσει μια κριτική σημαίνει ότι πρέπει να νιώθει δυσάρεστα. Εκτός αν απλώς το έχει σαν συνήθεια και παίζει το παιχνίδι αυτό για να προσπαθήσει να ελέγξει τους ανθρώπους γύρω του, τότε ίσως δεν υποφέρει, αλλά ίσως παίζει παιχνίδι αδύναμης. Είναι ο ανακριτής που λέμε. Και που πάλι δεν κινδυνεύω, δεν είμαι αναγκασμένος να ικανοποιήσω την γνώμη του ανθρώπου αυτού. Δεν χρειάζομαι την έγκρισή του για να αξίζω. Μπορώ να ερευνήσω την κατάσταση. Να μην πάρω προσωπικά. Μπορεί η κριτική του να είναι ένα καθρέφτισμα κάποιο πρόβλημα που έχει ο ίδιος και κάποιο πόνο που έχει ο ίδιος και τότε μπορώ να αρχίσω να κάνω ενεργητική ακρόαση και να ρωτήσω ερωτήσεις, να βοηθήσω τον άλλον να συνειδητοποιεί τι είναι αυτό που νιώθει, που τον σπρώχνει ή να με απορρίπτει ή να με επιτίθεται.
μπορεί να είναι ένα μήνυμα από το σύμπαν μέσα από τον άνθρωπο αυτό να δω κάτι που χρειάζεται να διορθώσω. Γιατί το αποκλείω αυτό? Μπορεί όντως να κάνω κάποιο λάθος. Και μπορεί το λάθος μου να μην είναι αυτό που επισημάνει ο άλλος, αλλά κάτι άλλο. Και να το συνειδητοποιήσω μέσα από την παρατήρησή του. Αλλά όλα αυτά μπορώ να τα αξιολογήσω και να λειτουργώ ιδανικά με μία προϋπόθεση. Να απελευθερωθώ από το φόβο. Να απελευθερωθώ από το αίσθημα κινδύνου επειδή κάποιος μου κάνει μία παρατήρηση. Μπορεί η κριτική του ή η επίθεσή του να καθρεφτίζει την δική μου τάση να κριτικάρω τον εαυτό μου. Έχω δει αυτό πάρα πολλές φορές, ότι άνθρωποι θυμώνουν με τον άλλον επειδή τους κάνει μία κριτική που δεν είναι τίποτα άλλο παρά την ίδια κριτική που κάνουν οι ίδιοι στον εαυτό τους όλη την ημέρα. Και ο άλλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας καθρέφτης που μας εκφωνεί αυτό που εμείς λέμε συνέχεια στον εαυτό μου. Τι φταίει ο άλλος? Απλώς έχει συντονιστεί με συμπαθητική δόνηση με αυτό που κάνουμε εμείς στον εαυτό μας. Μπορεί η κριτική του να απλώς να καθρεφτίζει τον φόβο της κριτικής που έχουμε μέσα μας. Όποιος φοβάται την κριτική ή φοβάται την επίθεση θα το βρει μπροστά του συνέχεια. Okay, τότε ο άλλος απλώς καθρεφτίζει σε εμάς το δικό μας φόβο για αυτό το πράγμα. Είναι καθρέφτης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο άλλος με την συμπεριφορά του μας κάνει μία μεγάλη χάρη. Πολύ μεγαλύτερη χάρη πιθανόν από τον έπονο και όλα τα όμορφα λόγια που ακούμε, γιατί μας δίνει την ευκαιρία ή να διορθώσουμε κάτι στον εαυτό μας και τότε κερδισμένοι είμαστε εμείς, ή να απελευθερωθούμε από την ανάγκη της έγκρισης που είναι από τα πιο μεγάλα εμπόδια που έχουμε στην εξέλιξή μας. Μάλιστα, νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι φοβούνται την απόρριψη περισσότερο από το θάνατο το ίδιο. Και γι' αυτό έχω γράψει το τελευταίο μου βιβλίο για τον Περιπέτειες του Πέτρου, που είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται να επιλέξει το θάνατο ή την πιθανή απόρριψη από τους άλλους. Είναι οι δύο μεγαλύτεροι φόβοι που έχουμε, θάνατος και απόρριψη, μία αποδοχή από τους άλλους. Ότι ο άλλος μας δίνει μεγάλη ευκαιρία. Ή θα είμαι κερδισμένος και στις δύο περιπτώσεις. Ή θα διορθώσω κάτι ή θα απελευθερωθώ από αυτό το φόβο της έγκρισης και θα είμαι πιο ελεύθερος άνθρωπος. Αυτοί οι δύο φόβοι μας περιορίζουν φοβερά στην ζωή μας. Ο φόβος του θανάτου και φόβος της απόρριψης είναι δύο φυλακές, δηλαδή μας κλείνουν πάρα πολύ μέσα σε μια ζωή πολύ περιορισμένη. Από τη στιγμή που απελευθερώνουμε αυτά τα δύο πράγματα, είμαι πολύ πιο ελεύθερος, χαρούμενος και αληθινός άνθρωπος μέσα στην ζωή μου. Τι μπορώ να πω σε μια τέτοια περίπτωση? Μπορώ να επικοινωνήσω με τον άλλον, να του εξηγήσω ότι είτε έχει δίκιο είτε δεν έχει δίκιο, αν δεν μου άρεσε ο τρόπος που το εκφράζει, να παρακαλούμε να το εκφράσει με άλλο τρόπο. Ότι εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί να μην έχεις, θα το ψάξω, αλλά αν θέλεις νιώθω, στενοχωριέμαι με τον τρόπο που μου επισημάνεις το πράγμα αυτό. Να έχουμε το θάρρος να είμαστε ειλικρινείς με τον άλλον και να κάνουμε το λεγόμενο εγώ μήνυμα, όπου εξηγούμε στον άλλον τι συναισθήματα έχουμε για περί την συμπεριφορά του και ποιες ανάγκες έχουμε από τον άνθρωπο αυτό. Εξηγούμε αυτό. Μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση, αν βλέπουμε μια τακτική επίθεση ή κριτική από κάποιον, να χρειαστούμε να κάνουμε βαθύτερη επικοινωνία περί της σχέσης μας, γιατί μπορεί να δείχνει κάποια βαθύτερα παράπονα ή ανταγωνισμό σε σχέση με τον άνθρωπο αυτό. Μπορεί να υπάρχει, μπορεί η κριτική του και η επίθεσή του να μην έχει καμία σχέση με αυτά που λέει, αλλά να υπάρχουν κάποια βαθύτερα προβλήματα μεταξύ μας. Μπορεί να έχει στενοχωρηθεί, μπορεί να έχει νιώθει υποδοσία ή κάποιο παράπονο και τότε μπορεί να χρειαστούμε
μπορεί η πρόκρισή μας είναι να βοηθήσει με τον άλλον να νιώθει αρκετή ασφάλεια μαζί μας, να μπορεί να μας πει πιο ξεκάθαρα και πιο ανεκτά τι πραγματικά συμβαίνει και νιώθει την τάση και την ανάγκη να μας επιτίθεται ή να μας απορρίπτει. Επίσης, μια άλλη πράξη θα ήταν να δουλέψουμε στα παιδικά μας χρόνια για να απελευθερωθούμε από παιδικά βιώματα που και μας κάνουν να έλκουμε τέτοιες συμπεριφορές στην ζωή μας, αλλά και που μας κάνουν να είμαστε ευαίσθητοι. Ότι μπορεί να χρειαστούμε σήμερα στην ζωή μας έναν άνθρωπο που θα μας συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, ώστε να είναι η πρόκληση να καθαρίσουμε κάτι από το παρελθόν που μας εμποδίζει όχι μόνο σε σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά γενικά μας εμποδίζει στην ζωή μας. Επίσης, κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοια περίπτωση είναι καθημερινή θετική προβολή. Να φέρουμε τον άνθρωπο αυτό στο νου μας, να καλλιεργήσουμε θετικά συναισθήματα προς τον άνθρωπο αυτό και να ευχηθούμε να είναι καλά, επιτυχημένος, ευτυχισμένος στην ζωή του. Αυτό είναι μια σημαντική διαδικασία που διαλύει την δική μας αρνητικότητα και διαλύει και την αρνητικές, αν θέλετε, αρνητικά μηνύματα, οι δονήσεις, οι κύματα που στέλνουμε στον άνθρωπο αυτό, βοηθάει και την σχέση, αλλά βοηθάει και την δική μας εξέλιξη ιδιαίτερα. Γιατί η βασική πρόκληση της ζωής είναι να μπορούμε να αγαπήσουμε ό,τι και να κάνει ο άλλος. Αυτό είναι ένα σεμινάριο που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκυριακή. Πώς μπορώ να έχω πιο σταθερή αγάπη? Και η απάντηση είναι να βιώσω την αξία μου και την ασφάλεια μου μέσα μου. Από τη στιγμή που νιώθω ασφαλής μέσα μου, είμαι σε θέση να νιώθω αγάπη προς τον άλλον, ό,τι και να κάνει. Γιατί η ευτυχία μου, η αξία μου και η ασφάλεια μου δεν κινδυνεύουν από τον άνθρωπο αυτό. Όσο έχω δώσει στον άλλον την δύναμη, γιατί εγώ του δίνω την δύναμη, να με κάνει να πονάω ή να αμφιβάλλω τον εαυτό μου ή την αξία μου, τότε είναι δύσκολο να τον αγαπάω όταν δεν μου συμπεριφέρεται όπως χρειάζομαι. Εγώ όμως δίνω την δύναμη στον άνθρωπο αυτό και όχι σε κάποιον άλλον και σε κάποιον άλλον. Είναι δική μου δημιουργία. Εγώ είμαι εξαρτημένος για την αξία και την ασφάλεια μου ή την ευτυχία μου ή το νόημα της ζωής μου στον άνθρωπο αυτό και την έγκριση του ή την αγάπη του ή την αποδοχή του. Και κάποια στιγμή όταν μπορώ να βρω αυτά μέσα μου, τότε μπορώ να αγαπάω σταθερά, ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του άλλου. Τότε αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να αναλύσουμε την ιδανική ανταπόκριση προς έναν άνθρωπο που μας κάνει κριτική ή που μας επιτίθεται. Και μια τέτοια εργασία μπορεί να γίνει για πολλές συμπεριφορές, για το ψέμα, για την καταπίεση, για κάποιον που μας ζητάει πολλά, για τον άνθρωπο που παίζει το θύμα, το παίζει το τρομοκράτη ή τον απόμακρο. Υπάρχουν ιδανικοί τρόποι, ανώτεροι τρόποι αν θέλετε, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν θα πω τα απόλυπα τώρα, είναι, και θα βγάλω ένα βιβλίο γι' αυτό σιγά σιγά. Το επόμενο που θέλω να συζητήσω είναι οι ρόλοι. Είχαμε πει νωρίτερα ότι ο κάθε ρόλος είναι μια ευκαιρία και μια πρόκληση να μπορώ να πραγματοποιήσω με όλο και πιο ιδανικό τρόπο και συμπεριφορά το ρόλο αυτό. Ας πάρουμε το ρόλο του συντρόφου. Τι θα ήταν η ιδανική λειτουργία στο ρόλο αυτό? Πρώτο, να έχω απόλυτο σεβασμό. Ό,τι να κάνει ο άλλος, όπως και να συμπεριφέρεται,
να μην καταλήγω σε κριτική, σε απόρριψη, σε συμπεριφορές που δεν περιέχουν σεβασμό. Ο άνθρωπος αυτός που είναι ο συντροφός μου αυτή τη στιγμή είναι μια αδελφή ψυχή στην εξέλιξη, είναι και μια έκφραση του Θείου που αξίζει την αγάπη και το σεβασμό μου. Ίσως και αξίζει μια αυστηρότητα εκ μέρους μου κάποιες στιγμές, αλλά αυτή η αυστηρότητα ή αυτή η αντιμετώπιση πάντα θα είναι με σεβασμό και αγάπη. Να καταλάβω τις αδυναμίες και τους φόβους του. Ουσιαστικά ό,τι και θα πούμε, απλώς τι θα πούμε, πώς θέλω αυτός να συμπεριφέρεται σε μένα, ουσιαστικά. Και στο σεμινάριο που κάναμε, πρώτο σκεφτόμαστε πώς θέλαμε τον άλλο να συμπεριφέρεται σε εμάς, δηλαδή περιγράφαμε το ιδανικό σύντροφο και όλοι σκέφτονται ότι ωραίο, θα το περιγράφω, θα είναι έτσι και θα είναι αλλιώς και θα είναι αλλιώς και κάνω μεγάλες λίστες από όλα αυτά που θέλω από το ιδανικό σύντροφο και μετά λέω εντάξει τώρα αξιολογήστε τον εαυτό σας σε σχέση με αυτά που γράψετε. Πώς ο καθένας εκπληρώνει όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Και τότε έρχεται η πραγματικότητα στο νου μας ότι για να έλκω το ιδανικό σύντροφο πρέπει να είμαι ιδανικό σύντροφο. Δηλαδή δεν μπορώ να έλκω κάτι που δεν είμαι. Τότε να καταλάβω τις αδυναμίες και τους φόβους που μπορεί κατ' καιρούς να κάνει τον αγαπημένο μου να μη συμπεριφέρεται σωστά. Όπως οι ίδιες φοβίες και αδυναμίες κάνουν εμένα να μη συμπεριφέρομαι σωστά. Είναι εντελώς κατανοητό, είμαστε σε μια εξέλιξη και αν δεν είχαμε ελαττώματα δεν θα είχαμε γεννηθεί καν. Γεννηθήκαμε επειδή έχουμε ακόμα περιθώριο για βελτίωση, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Οπότε να έχω κατανόηση. Τώρα, το μέτρο της κατανόησης που μπορώ να έχω για τον άλλον και για τον εαυτό μου συνήθως είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν έχω κατανόηση για μένα, δεν έχω κατανόηση για αυτόν. Δεν έχω κατανόηση για αυτόν, δεν έχω κατανόηση για μένα. Έχω για μένα, έχω για αυτόν. Αυτά συνήθως πάνε χέρι-χέρι. Δηλαδή αν θα το καλλιεργήσω πρώτο για μένα και μετά για τον άλλον, ή πρώτο για τον άλλον και μετά για μένα, αυτό είναι ανάλογο με τον άνθρωπο. Αλλά συνήθως πάνε χέρι-χέρι η κατανόηση αυτή. Τρίτο. Να ενθαρρύνω τον άλλον να γίνει αυτό που είναι να γίνει, που έχει γεννηθεί να γίνει, που ο καθένας έχει ένα σπόρο μέσα του, του ιδανικού αυτού που θα γίνει στην ζωή του. Και αυτό σημαίνει και σαν προσωπικότητα και επαγγελματικά και σε κάθε επίπεδο. Και πολλές φορές στις σχέσεις ο ένας φοβάται την άνθεση του άλλου. Φοβάται την επιτυχία ή την δύναμη του άλλου και γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Και ο ένας υπονομεύει τον άλλον, τον αποθαρρύνει και δεν τον ενθαρρύνει. Ότι είναι πολύ σημαντικό στο ρόλο του ιδανικού συντρόφου, ο ιδανικός συντρόφος δεν φοβάται την επιτυχία του άλλου, δεν φοβάται του να είναι πολύ καλά και δυνατός μέσα στην ζωή, τον ενθαρρύνει και τον βοηθάει σε αυτό. Η άλλη και βασική ιδιότητα του ιδανικού συντρόφου είναι η αγάπη χωρίς όρους. Τώρα η αγάπη χωρίς όρους είναι μια μεγάλη λέξη, έννοια, που βέβαια δεν μπορούμε να το έχουμε μέχρι να είμαστε εντελώς φωτισμένοι, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να το έχουμε σαν σημείο αναφοράς και να ξεχωρίσουμε στο νου μας την αγάπη από την προσκόλληση. Άλλο χρειάζομαι τον άλλον, άλλο χρειάζομαι τον άλλον για την αξία μου ή την ασφάλεια μου ή την ευτυχία μου και άλλο αγαπάω τον άλλον. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει το λάθος να ταυτίσουν την αγάπη με το πόνο. Και βέβαια όσα έργα θα δείτε και τραγούδια θα ακούσετε θα βεβαιωθεί αυτό. Για μένα ο πόνος δεν προκαλείται ποτέ από την αγάπη, προκαλείται από την ανάγκη, από την ανικανοποίηση και την μη ανταπόκριση προς τις προσδοκίες και τις ανάγκες μας. Τότε πονάμε. Όταν αγαπάω κάποιον, απλώς βιώνω την χαρά του να αγαπάω κάποιον. Στενοχωριέμαι όταν δεν συμπεριφέρεται σε μένα με τον τρόπο που θέλω
και αυτό είναι ανάγκη, αυτό είναι η εξάρτηση. Μια άλλη όψη του ιδανικού συντρόφου είναι η απόλυτη αλήθεια και η ειλικρίνεια. Και αυτό θέλει πολύ ψηλό επίπεδο ασφάλειας και εξέλιξης μέσα μας, γιατί φοβόμαστε την αλήθεια, φοβόμαστε την σύγκρουση, φοβόμαστε την απόρριψη, ντρεπόμαστε για κομμάτια του εαυτού μας και δεν είναι εύκολο η απόλυτη αλήθεια, η απόλυτη ειλικρίνεια. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς. Το μόνο εμπόδιο προς την απόλυτη αλήθεια είναι ο φόβος. Αίσθημα κινδύνου, αν ο άλλος γνωρίζει τις συγκεκριμένες αλήθειες που προτιμώ να μην γνωρίζει. Μια άλλη ιδιότητα είναι να μπορώ να ταυτιστώ με τον άλλον και να βιώσω τις ανάγκες του. Οι συγκρούσεις που γίνονται μεταξύ συντρόφων και ανθρώπων γενικά, γονείς και παιδιά και αντίθετο, είναι συνήθως συγκρούσεις αναγκών. Ότι έχουμε διαφορετικές ανάγκες και δεν είναι εύκολο να ικανοποιούνται και οι διαφορετικές μας ανάγκες την ίδια στιγμή. Αυτό θέλει να χρειάζεται να μάθουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο διαπραγμάτωσης και επικοινωνίας που, μέσα στο οποίο υπάρχει σεβασμό προς εμένα και σεβασμό προς τον άλλον, για να βρούμε πρακτικές λύσεις για το πώς μπορούμε να βρούμε την λύση όπου και οι δύο μας νιώθουμε ότι οι ανάγκες μας ικανοποιούνται αρκετά, ικανοποιητικά. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν, μη έχοντας αυτά τα skills, αυτά τα ικανότητες και γνώση, απλώς μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό και μία μάχη, τα ποιανού θέληση θα ισχύσει μεταξύ μας. Μία βασική προϋπόθεση είναι να μπορώ να βιώσω την ανάγκη του άλλου, να μπω στην θέση του και να καταλάβω τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή και γιατί το χρειάζεται. Γιατί πολλές φορές το παίρνουμε προσωπικά ότι θέλει κάτι άλλο και νομίζουμε ότι το κάνει εναντίον μας. Που είναι εντελώς λάθος, δεν το κάνει εναντίον μου. Δεν έχει καμία σχέση με μένα. Έχει ανάγκη αυτό που έχει ανάγκη. Τίποτα άλλο. Δεν το κάνει να πληγώσει εμάς, να στενοχωρήσει εμάς. Είναι σημαντικό να μην το πάρουμε προσωπικά και να προσπαθήσουμε να μπούμε βαθύτερα μέσα στον άλλον, να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανάγκες του, που είναι ανάγκες αυτοπροστασίας, ανάγκες επιβεβαίωσης, ανάγκες ασφάλειας, ανάγκες αποδοχής. Μία επίσης βασική ιδιότητα του ιδανικού συντρόφου αλλά και ιδανικού ανθρώπου γενικά είναι η τήρηση των συμφωνιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το να είμαστε πιστοί ερωτικά ώστε να βγάλουμε, μέχρι να βγάλουμε τα σκουπίδια, ό,τι και να είναι, ό,τι συμφωνούμε να κάνουμε, να το κάνουμε ή να πούμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά να μην κάνουμε συμφωνίες που δεν τηρούμε, γιατί χαλάει την σχέση. Δηλαδή ο άλλος αρχίζει να νιώθει αδικία, προδοσία και χάνει την επαφή του. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε τις συμφωνίες που κάνουμε και αυτές που κάνουμε να τις στηρίσουμε ή να ειδοποιήσουμε τον άλλον αρκετά νωρίτερα ότι ξέρεις, βλέπω ότι δεν μπορώ αυτό που συμφώνησε. Με συγχωρείς, ας αλλάξουμε την συμφωνία, ας το κάνουμε αλλιώς. Επίσης, είναι σημαντικό σαν ψυχή στην εξέλιξη να είμαι σε μία σχέση συντροφική με κάποιον επειδή θέλω, εκτιμώ και αγαπάω τον άλλον και όχι από ανασφάλεια. Πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το κίνητρό μου να είναι αγάπη και όχι φόβο ή κάποιο έλλειμμα που προσπαθώ να γεμίζω με τον άλλο άνθρωπο. Επίσης, μια ιδιαίτερη ικανότητα και σε όλες τις σχέσεις είναι η ικανότητα να ακούσω. Πολλοί άνθρωποι από την στιγμή που ο άλλος αρχίζει να λέει κάτι που κινητοποιεί οποιοδήποτε
alarm που έχει μέσα του, δεν ακούει τίποτα. Αρχίζει να μαζεύει την απάντησή του και δεν ακούει. Δεν ακούει αυτό που λέγεται, δεν προσέχει να κοιτάει τι ακριβώς λέγεται αυτή τη στιγμή, γιατί ήδη έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι κινδυνεύει. Και όποιος νιώθει ότι κινδυνεύει δεν μπορεί να ακούσει, γιατί αυτό που θα ακούσει μπορεί να τον στενοχωρήσει και πρέπει να αμήνεται και να βρει μια απάντηση. Αλλά μια απάντηση σε τι, δεν έχουμε ακούσει καν για να απαντήσουμε. Ότι η ικανότητα να έχω την ηρεμία, την εσωτερική ασφάλεια, για να ακούσω, για να καταλάβω, να μην αντιδράω τόσο γρήγορα. Τι γίνεται εδώ, τι λέει, τι νιώθει, τι χρειάζεται ο άλλος. Θα πω και κάτι τώρα που μπορεί να μην νομίζετε ότι είναι τόσο σημαντικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η φροντίδα του εαυτού μου. Δηλαδή η ποιότητα του όντως που προσφέρω στον άλλο άνθρωπο έχει μεγάλη σημασία. Όταν εγώ είμαι πάντα κουρασμένος, άρρωστος, νευρικός, χωρίς ευτυχία και ηρεμία, τι προσφέρω στον άλλο. Μπορώ να καθαρίσω μέχρι όλα να είναι άψογα. Αλλά προσφέρω ένα γκρενιάρης, έναν άνθρωπο δυστυχισμένος. Δεν λέω να μην κάνουμε και όλα τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για την ενέργειά μας και να είμαστε θετικοί, ευχάριστοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η καθημερινή άσκηση, η σωστή διατροφή, η χαλάρωση, ο διολογισμός, να κάνουμε τον αυτό μας δυνατή ενεργειακά, ώστε όταν ο άλλος είναι πεσμένος και αρνητικός, δεν πέφτουμε μαζί του. Είμαστε θετικοί και μπορούμε να έχουμε την δύναμη και την ενέργεια να απορροφήσουμε και να μεταμορφώσουμε την αρνητικότητά του, επειδή είμαστε καλά εμείς, δεν είμαστε πεσμένοι, κουρασμένοι. Ότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η καθημερινή συντήρηση του σώματος και του νου. Τώρα αυτές είναι μερικές ιδέες, δηλαδή με την έννοια του τι εννοούμε με ιδανικός άνθρωπος. Περιέχει τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο θα εκτελεί τους ρόλους που έχει στην ζωή του και το ιδανικό τρόπο να αντιμετωπίζει ερεθίσματα που έχει στην ζωή του, γιατί το ιδανικό φαίνεται στην αντιμετώπιση των πραγμάτων. Εγώ μπορώ να πάω σε μία σπηλιά και να κάθομαι εκεί και να λέω είμαι ιδανικός άνθρωπος γιατί δεν θυμώνω ποτέ. Ίσως με το κουνούπι ή το ποντίκι να θυμώσω κάποια στιγμή. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Το ερώτημα είναι τι κάνω όταν έχω κάποιον απέναντί μου που συμπεριφέρεται με διάφορους τρόπους και με δοκιμάζει. Εκεί είναι η πραγματική απόδειξη του πόσο έχω προχωρήσει ή όχι. Ούτε στα βιβλία, ούτε στις καταστάσεις του διολογισμού είναι στο πόσο σταθερά είναι τρία πράγματα για μένα και τελειώνω με αυτό. Πόσο σταθερή είναι η ηρεμία μου, πόσο σταθερή είναι η ευτυχία μου και πόσο σταθερή είναι η αγάπη μου. Όταν έχω πιο σταθερή ηρεμία, ευτυχία και αγάπη, αυτό ονομάζω πνευματική εξέλιξη. Μπορεί να μην διαβάζω κανένα βιβλίο, να μην κάνω κανένα διολογισμό, να μην κάνω τίποτα λεγόμενο πνευματικό. Για μένα όλο μετρέται με αυτό. Με την ηρεμία, την ευτυχία και την αγάπη. Πόσο σταθερά βιώνω αυτές τις καταστάσεις.